Με τώρα, όπως είπαμε, να γυρίσουμε σελίδα στο απογευματινό μαγκαζίνο. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λευκάδας και βεβαίως πρόεδρο των νησιωτικών επιμελητηρίων, τον κύριο Σωτήρη Σκιαδαρέση. Βεβαίως είναι επίκαιρη συζήτηση, όχι μόνο γιατί άνοιξε και η εστίαση και θα πάρουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Σκιαδαρέση, αλλά σήμερα συνεδρίασε και η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας, της οποίας είναι μέλος ο κύριος Σκιαδαρέσης. Και τα θέματα βεβαίως και οι προβληματισμοί είχαν να κάνουν στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει προφανώς η κρουαζιέρα λόγω των περιορισμών COVID-19. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε μια συζήτηση που πιστεύω να έχει ενδιαφέρον, όσο βεβαίως μετράμε αντίστροφα για την καλοκαιρινή περίοδο. Επισήμως 14 Μαΐου, κύριε Σκιαδαρέση, καλό απόγευμα. Τι κάνετε? Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, και πραγματικά. Ελπίζω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου στους συναδέλφους να έχουμε μια καλή σεζόν φέτος, όσο είναι δυνατόν, αλλά με προσοχή. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Έχω την εντύπωση, κύριε Σκιαδαρέση, ότι από την πλευρά των επαγγελματιών της εστίασης τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, από όσο γνωρίζω και από ένα ρεπορτάζ που έκανα αυτές τις μέρες, υπάρχουν τα αντισηπτικά, υπάρχει γενικότερα η παρότρινση στο να τηρούμε κάποια μέτρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή έχουν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα συγχρωτισμού, δεν νομίζω ότι είναι υπεύθυνος και ένα κατάστημα, αν για παράδειγμα εγώ πάω και δεν φοράω τη μάσκα μου. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό. Κύριε Κουνιό, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όλοι μας περιμέναμε με αγωνία να ανοίξουμε, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εισπράξεις. Τα έξοδα ήταν πολλά άλλο το χειμώνα. Σωστά. Ναι, μεν η κυβέρνηση βοήθησε με τους τρόπους που μπόρεσε να βοηθήσει, επιστρεπτές, μη επιστρεπτές κλπ. Όμως τα έξοδα ενός καταστήματος είναι τεράστια, οπότε όλοι οι συνάδελφοι θεωρώ ότι το πρώτο μέλημά τους ήταν να μπορέσουν να ανοίξουν για να δουλέψουν και να βάλουν χρήματα στο ταμείο τους. Αυτό που θέλω να πω όμως εγώ με τη σειρά μου είναι ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Ναι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή πιάνω και εγώ τον εαυτό μου που ξεχνιέμαι, αν θέλετε, φεύγω από το σπίτι, δεν έχω πάρει τη μάσκα μαζί, γυρίζω πίσω, θεωρούμε ότι τελειώσαμε. Mm-hmm. Ότι γίνεμε και τα, ξεκινήσαμε και τα εμβόλια, προχωράμε καλά με τα εμβόλια και τελειώσαν όλα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Μάλιστα. Θα πρέπει να προσέξουμε, η σεζόν είναι μπροστά μας. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί να έχουμε και πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να έχουμε, είναι γεγονός ότι δεν θέλω να έχουμε πρόβλημα, mm-hmm. αλλά και ελπίζω να βγω ψεύτης, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ. Τα ίδια είπα και στο Γενικό Γραμματέα σήμερα και στην Υπουργό Τουρισμού που ήταν στη συνάντηση για την κρουαζιέρα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συνομεύσουμε λίγο την κατάσταση, θα πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει οι συνάδελφοι να τηρήσουν τους κανονισμούς όσον αφορά τις αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια. Mm-hmm. Αν χρειαστεί, θα πρέπει να κάνουμε συνάντηση, να πιέσουμε αν πρέπει και το Δήμο ή το Λιμενικό Ταμείο να δώσει επιπλέον χώρο στους συναδέλφους, έτσι ώστε να αυξήσουμε λίγο τις αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια. Μάλιστα. Δυστυχώς, κύριε Κουνιάκη, μας παρακολουθούν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή θα σας πω μόνο ότι 24/5 ήταν να ξεκινήσει τώρα μια πτήση από Δανία για Άκτιο. Δεν θα γίνει αίσθηση. Μάλιστα. Ανεβλήθηκε τις 30 του μηνός. Αυτό έχει να κάνει, κύριε Σκιαδαρέση, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει να κάνει όμως με το γεγονός ότι επειδή οι εμβολιασμοί δεν προχωρούν σε ικανοποιητικό βαθμό, είμαστε χαμηλά, ή έχει να κάνει με... Όχι. Παρακαλώ. Ναι, γιατί θα σας πω αμέσως. Mm-hmm. Θα σας πω αμέσως. Οι Δανείοι έχουν βάλει σαν όριο τα 60 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Αυτή τη στιγμή στα Ιόνια τα κρούσματα είναι 70 ανά 100.000 κατοίκους. Απαγορεύουν λοιπόν να γίνει πτήση. Αυτή μεταφέρθηκε για το τέλος του μήνα, ευελπιστώντας ότι τα κρούσματα θα πέσουν. Θα πέσουν. Δηλαδή θα δούμε τέλος του μήνα τι θα γίνει, τι κάναμε το Πάσχα. Και μην ξεχνάτε ότι το Πάσχα είμαστε κλειστοί και μετά το Πάσχα ανοίξαμε. Αν λοιπόν δεν προσέξουμε και τα κρούσματα ανέβουν, δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Η Αγγλία μας έχει βάλει στο πορτοκαλί. Ναι. Η Πορτογαλία είναι στο πράσινο. Τις τελευταίες μέρες από την ώρα που ανακοίνωσε ότι η Πορτογαλία είναι στο πράσινο, οι κρατήσεις πέφτουν σοριδών, όταν λέμε σοριδών για Πορτογαλία, ενώ στην Ελλάδα έχουμε και ακυρώσεις. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια σεζόν καλή, έκκληση στους φίλους, στους επαγγελματίες, αλλά και σε όσους μας ακούν,
Mm-hmm. Πρέπει να προσέξουμε. Φάγαμε το γάιδαρο, μην κολλήσουμε στην ουρά. Μάλιστα. Λίγες μέρες είναι ακόμη. Μια προσοχή από όλους μας για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε μαύρο χειμώνα. Ωραία. Κυρίες Καταρέση, αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πείτε και νομίζω ότι η παρένεσή σας δεν πηγαίνει μόνο στη Λευκάδα που είστε πρόεδρος του Μελητηρίου, αλλά μας ακούνε και στην Πάρκα, μας ακούνε και στην Πρέβεζα. Είναι γενικότερα μια αγωνία που εκφράζεται, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλό ότι μια προβληματική περιοχή ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα, εννοώ από τα κρούσματα σε μια άλλη. Όμως αυτή τη στιγμή και με την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα και ο Δήμος Λευκάδα στη συμμετοχή του κύριου Καλού με τον Πρωθυπουργό γενικότερα για το πρόβλημα εμβολιασμού των Ιωνίων νησιών, των νησιών γενικότερα, συγγνώμη. Η Λευκάδα παραμένει χαμηλά στα κρούσματα, δηλαδή είμαστε γενικότερα, αν εξαιρέσετε πριν μερικούς μήνες μία έξαρση, πηγαίνουμε καλά. Έχετε εντοπίσει, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, απλά θα μπορούσαν τα πράγματα πιστεύετε να είναι και καλύτερα όσον αφορά την εστίαση που άνοιξε, ή απλά είναι μια παρότρινση, μια παρένεση και στους συμπολίτες μας αλλά και στους επαγγελματίες να τηρούν τα μέτρα? Κύριε Κουνιάκη, καταρχήν είναι μια παρότρινση ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Μάλιστα. Ότι δεν τελείωσε τίποτα και πρέπει τώρα να προσέξουμε λίγες μέρες που μείναν ακόμη. Να. Δηλαδή, μαζεύαμε το γάλα στην καρδάρα όλους αυτούς τους μήνες, μην την κλωτσίσουμε τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να. Εύκολο να προσέξουμε, ας έχουμε λίγο περισσότερες αποστάσεις, ας ο καθένας από εμάς τηρήσει τα μέτρα που πρέπει να τηρήσει και. Όπως μου είπατε και πριν σχετικά με την τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό, mm-hmm. ήταν η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία, ακριβώς, ναι. εμβολιασμός όλων των νησιωτών με το μοναδικό το εμβόλιο της Johnson & Johnson, που είναι μονοδοσικό. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε εδώ ότι νομίζω 30 Μαρτίου ήταν η επιστολή που στείλαμε στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Τουρισμού και στον κύριο Κικίλια, σαν πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ, και ζητάγαμε να εμβολιαστούν όλα τα νησιά εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Ευτυχώς η κυβέρνηση ακούει. Μπορώ να πω ότι το έχω δει πάρα πολλές φορές φέτος το χειμώνα με, αν θέλετε, παρενέσεις που κάναμε και πρωτοβουλίες που πήραμε και πράγματα που ζητήσαμε, ότι η κυβέρνηση έχει ανοιχτά τα αυτιά και ακούει και θεωρώ ότι κινείται πολύ γρήγορα. Εγώ λοιπόν χαιρετίζω αυτή την κίνηση που έγινε, το να εμβολιαστούν λοιπόν όλοι οι επαγγελματίες και όλα τα νησιά μάλλον καθολικά, mm-hmm. γιατί ξέρετε είναι και αυτό που ζητάνε και απ' έξω. Και σήμερα το συζητήσαμε στην κρουαζιέρα, ότι οι άνθρωποι αυτοί ρωτάνε εκεί που θα πάμε είναι εμβολιασμένη η περιοχή. Μάλιστα. Και τους λέμε όχι ακόμη, ναι, αλλά θα γίνει. Αυτό λέγανε και οι άνθρωποι αναλόγως του κλάδου, τα τουριστικά γραφεία, τα ημερόπλια, τα κρουαζιερόπλια. Αυτό συζητάγαμε σήμερα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι ήταν η κίνηση που έπρεπε να γίνει. Να έρχεται ο άλλος στο ξενοδοχείο, ας πούμε, και να ξέρει ότι οι άνθρωποι που είναι στο ξενοδοχείο είναι εμβολιασμένοι. Αυτό που δεν ξέρω ακόμη και περιμένω να θα το διευκρινίσουμε να δούμε τι γίνεται, είναι ότι σε περίπτωση, για παράδειγμα, που ένας υπάλληλος σε ένα ξενοδοχείο δεν θέλει να εμβολιαστεί, τι γίνεται? Α, μάλιστα. Αυτό πραγματικά ναι, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Και αυτό θέλει ιδιαίτερο χειρισμό, υποθέτω. Κατανοώ λοιπόν την συγκρατημένη αισιοδοξία, κύριε Σκιαδαρέση. Αυτό το γεγονός ότι η Βρετανία έχει αναστείλει τα πακέτα τα τουριστικά στο Ιόνιο έχει επιπτώσεις και σε εμάς πολύ σημαντικές και στην ευρύτερη περιοχή εδώ τη δική μας, τη Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα. Σίγουρα θα έχει επιπτώσεις, κύριε Κουνιάκη. Φυσικά οι επιπτώσεις μεγαλύτερες θα έχει στη Ζάκυνθο, θα έχει στην Κέρκυρα, που είναι κατεξοχήν οι περιοχές οι οποίες πηγαίνουν τα αεροπλάνα, τα τσάρτερ από Αγγλία, αλλά και στη Λευκάδα, γιατί όχι. Μάλιστα. Έχουμε και εμείς αρκετούς τουρίστες εδώ από Αγγλία. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έχει και σε εμάς επιπτώσεις. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε όσο μπορούμε. Mm-hmm. Έχετε μία εκτίμηση, κύριε Σιαθαρέση, εσείς αυτό το καλοκαίρι πώς θα κινηθεί η σεζόν? Δηλαδή, για παράδειγμα, με ποια λογική κινούνται αυτή τη στιγμή οι τουρίστες? Εντάξει, οι Έλληνες προφανώς την τελευταία στιγμή θα αποφασίσουν. Η Λευκάδα είναι και ένας προορισμός όπου τον επιλέγουν και πολλοί συμπατριώτες μας, λόγω βεβαίως και της εύκολης πρόσβασης και της ευρύτερης περιοχής. Απλά έχετε μια αίσθηση για το αν το καλοκαίρι αυτό θα είναι καλύτερο συγκριτικά με το περσινό καλοκαίρι που δεν είχαμε και το όπλο του εμβολίου στην φαρέτρα μας? Ναι, κύριε Κουνιάκη,
το είχαμε ξανασυζητήσει το χειμώνα, θεωρώ ότι σαν Λευκάδα έχουμε ένα πλεονέκτημα. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι δουλεύαμε όλα αυτά τα χρόνια με Έλληνες τουρίστες, είμαστε εύκολος προορισμός, δεν χρειαζόμαστε καράβι, όχι μόνο οικονομικά αλλά και υγειονομικά αν θέλετε. Δεν θα πάμε να συγχωριστούμε μέσα σε ένα καράβι με 500-800 άτομα ή σε ένα αεροπλάνο με άλλα 200 για να πάμε στον προορισμό. Και το οικονομικό φυσικά παίζει ρόλο. Θεωρώ δευτερεύον όμως, δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή που προέχει. Είναι το υγειονομικό πρόβλημα που έχουμε. Και γι' αυτό έλεγα και από το χειμώνα και συνεχίζω να λέω και συνεχίζω να, αν θέλετε, να προτρέπω και τους συναδέλφους ότι το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Να μην φοβούνται ότι δεν θα δουλέψουμε. Να. Θεωρώ ότι από μέσα Ιουνίου θα πάμε πολύ καλά και το θέμα είναι το στοίχημα πόσο πίσω θα μπορέσουμε να πάμε, αν θα πάμε μέχρι μέσα Οκτωβρίου, οπότε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έχουμε μια αύξηση, αν θέλετε, σε τουρίστες. Αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί όμως και σε μια αύξηση οικονομική. Να. Γιατί αν αρχίσουμε να μειώνουμε τις τιμές λόγω του γεγονότος ότι πέρυσι είχαμε από νωρίς τις κρατήσεις, μετά είχαμε το θέμα του κορονοϊού και βλέπαμε το πλάνο μας ότι έχει κρατήσει, ενώ τώρα το βλέπουμε σχεδόν άδειο. Θεωρώ όμως ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα και αυτοί που είναι να έρθουν θα έρθουν. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να μειώσουμε τις τιμές μας. Νομίζω ότι οι τιμές είναι σε καλό επίπεδο. Έχει γίνει μείωση ούτως ή άλλως από το 19 από πέρυσι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει μεγαλύτερη, γιατί αυτοί οι μήνες είναι που θα δουλέψουμε, έτσι, Ιούλιο-Αύγουστο. Αν λοιπόν δεν εισπράξουμε αυτά που πρέπει να εισπράξουμε, τα έξοδα είναι τα ίδια που έχουμε σαν τουριστικά καταλήματα ή σαν εστιατόρια ή σαν καφετέρειες. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε και τις αντίστοιχες εισπράξεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι σήμερα χρήματα έρχονται από την κυβέρνηση. Σωστά. Κάποια στιγμή τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν. Εκεί θα είναι το δύσκολο και για την κυβέρνηση αλλά και για τον κόσμο που θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα. Σωστά. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η εστίαση έχει πληγεί περισσότερο, όχι μόνο βεβαίως και οικονομικά, αλλά από την άλλη νομίζω είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας, κύριε Σκιαδαρέ, πολλών εργαζόμενων όπου πραγματικά η ζωή τους ανατρέπεται. Γιατί, ξέρετε, αυτό το επάγγελμα δίνει και ένα εισόδημα αξιοσέβαστο σε πάρα πολλές οικογένειες. Όταν, για παράδειγμα, ιδιαίτερα και στη χώρα μας, αλλά και στην περιοχή μας, ποντάρουμε στον τουρισμό, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν είναι θετικό που ποντάρουμε μόνο στον τουρισμό και δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε βεβαίως και άλλους τρόπους να δημιουργούμε πλούτο στον τόπο μας, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, κύριε Κουνιά, και το λέμε όλα τα χρόνια ότι δυστυχώς έχουμε μονοκαλλιέργεια αυτή τη στιγμή και είναι ο τουρισμός. Θα πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Δύσκολο όμως αποφασίζουμε, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει και η σχετική βοήθεια από το κράτος. Ναι. Δηλαδή έχουμε βρει τώρα την εύκολη λύση, τουρισμός, επιδοτούμε, χτίζουμε, φτιάχνουμε. Ναι, αλλά πώς, πότε, μέχρι πότε Σωστά. αυτό το πράγμα θα γίνεται, και θεωρώ ότι δεν γίνεται και με τον τρόπο που πρέπει, γίνεται άναρχα. Αυτό είναι πρόβλημα και θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή πρέπει να δούμε τι επιδοτούμε τέλος πάντων για να χτίσουμε. Δεν μπορεί να είναι τα πάντα όλα παντού και σε κάθε νησί. Κάθε νησί έχει τις ιδιαιτερότητές του. Εγώ νομίζω ότι και η πρότασή μας έχει γίνει και προς το Υπουργείο. Το κάθε νησί έχει τις ιδιαιτερότητές, όπως Λευκάδα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Άρα δεν μπορεί να χτίζουμε όλοι τα ίδια παντού. Θα πρέπει λοιπόν να ερωτάτε τοπικοί, αν θέλετε, φορείς, να έχουν άποψη και να ακούγεται η άποψη. Μάλιστα. Τώρα δυστυχώς δεν γίνεται. Ελπίζω να αλλάξει αυτό στο μέλλον. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Ωραία, κύριε Σκαδαρέση. Αναφορικά, βεβαίως, τώρα ένα τελευταίο ερώτημα. Η κρουαζιέρα, εμάς δυστυχώς, κύριε Σκαδαρέση, δεν μας έχει ωφελήσει στον επιθυμητό βαθμό, έτσι δεν είναι? Είχατε κάνει κι εσείς κάποιες προσπάθειες παρελθοντικά, τις είχαμε συζητήσει. Πιστεύετε ότι υστερούμε σε αυτό το κομμάτι ως νησί, δηλαδή είμαστε πίσω στον ανταγωνισμό? Έχουμε εκφράσει βεβαίως τους προβληματισμούς μας και για το πώς μπορεί ένα νησί να κρατήσει κάποιον που θα έρθει και με ένα συγκεκριμένο πορτοφόλι πάντα, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο σε αυτό το είδος? Κύριε Κουνιά, κοιτάξτε να δείτε. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι το 2012 δεν υπήρχε καθόλου κρουαζιερόπλοιο στη Λευκάδα. Σωστά. Με τις κινήσεις που κάναμε σαν επιμελητήριο, προσεγγίσαμε κάποιες εταιρείες. Ήρθαν δύο εταιρείες, οι οποίες μάλιστα είναι εταιρείες που διακινούν τουρίστες υψηλού εισοδήματος. Ναι. Είναι της μεσαίας κατηγορίας κρουαζιερόπλοιων, που θεωρώ ότι εμείς σαν Λευκάδα αυτό θέλουμε. Δεν έχουμε και τη δυνατότητα, δηλαδή, να προσεγγίσουμε κρουαζιερόπλοια των 4.000 ατόμων. Ναι.
πού να πιάσουν, πού να κατεβάσουν τον κόσμο, πού να πάει όλο αυτό. Δεν είναι εύκολο δηλαδή αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι η καλύτερη κατηγορία είναι αυτή. Όταν ο μέσος όρος, για παράδειγμα, τουριστών κουραζιέρας είναι τα 40 δολάρια ανά προορισμό, οι πελάτες των συγκεκριμένων κουραζιεροπλοίων ήταν της τάξης των 600 δολαρίων ανά προορισμό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη η διαφορά και είναι αυτό που λέω πάντα και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν θέλουμε πολλούς τουρίστες στη Λευκάδα, θέλουμε λιγότερους αλλά καλύτερους. Μάλιστα. Να έχουμε αυτά αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Mm. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να πέσει και στο τραπέζι, κύριε Κουνιάκη. Εγώ το έθεσα και σήμερα στην Επιτροπή και στην κυρία Υφυπουργό Τουρισμού, ότι θα πρέπει να δούμε και τη φέρουσα ικανότητα του κάθε προορισμού στο θέμα του τουρισμού. Δηλαδή, mm-hmm. πόσα άτομα μπορεί να σηκώσει αυτό το νησί. Οι δυνατότητες που έχει σε αποχέτευση, σε ίδρυυση, σε σκουπίδια. Γιατί άτομα μιλάμε. Πόσες χιλιάδες κόσμο μπορεί να έχουμε την ημέρα. Είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε βάλει ακόμη κάτω να το δούμε. Όχι σαν Λευκάδα, mm-hmm. σαν Ελλάδα γενικώς. Και υπάρχει ένα θέμα και πρέπει να το δούμε. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια πρέπει να τα βάλουμε κάτω, γιατί πραγματικά θα τα βρούμε μπροστά μας. Το θέμα δεν είναι να φέρουμε, επαναλαμβάνω, πολύ κόσμο στο νησί. Να φέρουμε λιγότερο κόσμο, αλλά καλό κόσμο. Καλό κόσμο, αλλά πρέπει να έχετε τις απαραίτητες παροχές για να φέρεις καλό κόσμο. Και φέρω ένα παράδειγμα και το γενικεύω. Αν για παράδειγμα, και το είχε πει νομίζω και ένας καλεσμένος μου, διαβίβει το όνομά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν επενδύεις μόνο στο να δημιουργείς, το να φτιάχνεις σουβλατζίδικα, ας το πούμε, που είναι σε κάθε στενό, γενικά μιλάω σε μια περιοχή, δεν είναι ένα κίνητρο για έναν επισκέπτη που έχει ένα ψηλό πορτοφόλι και θέλει π.χ. γαστρονομικά να απολαύσει κάτι άλλο. Θα πρέπει να του δώσει αυτή την επιλογή. Και αυτό το λέω γενικότερα σαν ένα μοντέλο ανάπτυξης, γιατί βλέπουμε ότι άλλη κουλτούρα έχει και άλλο πορτοφόλι προσελκύει η Κέρκυρα. Είναι άλλα τα δεδομένα, βεβαίως, κύριε Σκαδαρέση, και άλλα τα μεγέθη, και άλλο η Λευκάδα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Κουνιάκη, αλλά πρέπει να δούμε τώρα η κότα έκανε τα βγούτα, την κότα. Ναι. Δηλαδή πρέπει εμείς να φτιάξουμε καλύτερα εστιατόρια ή ξενοδοχεία ή θα πρέπει ο Δήμος να κάνει υποδομές. Γιατί ας φτιάξω εγώ ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, όταν ο προορισμός είναι τρίστερος, όταν έξω από το ξενοδοχείο μου έχω τα σκουπίδια πεταμένα, ναι. όταν κόβεται συνέχεια το νερό το καλοκαίρι, όταν δεν υπάρχει αποχέτευση σε κάθε χωριό, με συγχωρείτε πολύ, το αποτέλεσμα που θα βγει θα είναι απαράδεκτο. Άρα λοιπόν και ο καλός τουρίστας να έρθει δεν θα ξαναέρθει. Μάλιστα. Θα πρέπει όμως να δούμε, να καθίσουμε κάτω, να βάλουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε, να δούμε αν αυτό που βλέπουμε και κυκλοφορούμε καταρχήν έξω εμείς σαν πολίτες της Λευκάδος μας αρέσει. Σωστά. Αν μας αρέσει να περπατάμε και να κάνουμε ποδήλατο, αν μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να περάσουμε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα που γίνεται ένας ψιλοχαμός, ένας πόλεμος, αν έχουμε πάρκι να παρκάρουμε, αν έχουμε δρόμους να κυκλοφορήσουμε και μετά να αρχίσουμε να ζητάμε να έρχονται επιπλέον αυτοκίνητα. Γιατί ακούω και αυτά τα τελευταία χρόνια ότι γίνανε οι δρόμοι και θα έρχονται πιο πολλά αυτοκίνητα και να κάνουν τι τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Να πάνε πού. Μάλιστα. Να μποτιλιάρουμε το νησί, να μην μπορέσει να κυκλοφορήσει κανείς, να δυσανασχετεί όλος ο κόσμος και στο τέλος να πει: «Όχ, δεν θέλω άλλο, δεν θα ξαναπάω στη Λευκάδα». Σωστά. Δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν θέλουμε άλλο κόσμο. Με συγχωρείτε, δηλαδή, υπάρχει κάποιος που να λέει ότι είμαι άδειος Ιούλιο-Αύγουστο. Όχι. Θέλουμε καλό κόσμο, αεροπλάνα, πάρκινγκ, να μπορούμε να κινούμαστε και να κυκλοφορούμε. Μάλιστα. Κύριε Σκαδαρέση, πριν κλείσουμε, ένα σχόλιο εδώ από φίλο Κροατή. Είναι περίεργο να ακούμε τον κύριο Σκαδαρέση που στηρίζει μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση να ζητά στήριξη του κράτους επιχειρήσεις. Να το μοιραστούμε κι αυτό. Εγώ, κύριε Κουνιάκη, να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν ήμουν ποτέ αυτός ο οποίος λιβάνιζε την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι. Γι' αυτό δεν ήμουν πολλές φορές και αρεστός ακόμη και από τους δικούς μου ανθρώπους, εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Όμως πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Πρέπει να ζητάμε αυτά που πρέπει να ζητάμε και να διεκδικούμε για τους συναδέλφους αυτή τη στιγμή επαγγελματίες. Και όπως τα τελευταία χρόνια από το 10 μέχρι το 19 που είχαμε την κρίση, ο τουρισμός ήταν αυτός που έδωσε χρήματα στη χώρα και ορθοπόζησε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που έχει πρόβλημα ο τουρισμός θα πρέπει να στηριχθεί για να μπορέσει και την επόμενη μέρα να ξαναδώσει χρήματα. Και μην ξεχνάει και ο φίλος ακροατής ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στα εστιατόρια, στις καφετέριες, στα ξενοδοχεία
δεν είναι εύρωστοι οικονομικά οι άνθρωποι, ροκαματιάριδες. Απλά σε αυτόν τον προβληματισμό, να το πω και να το λήξουμε, συμπληρώνει ότι όμως είναι ασυνεπές οι οπαδοί της ιδιωτικής επιχείρησης να ζητούν συνδρομή του κράτους σε χαλεπούς καιρούς, ενώ κάνουν πως δεν το ξέρουν σε εποχές κερδοφορίας το κράτος. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν φτιάξαμε, τώρα θα πάμε στα πολιτικά, όταν λοιπόν μαζέψαμε 35 δισεκατομμύρια ρουφώντας με το μπουρί της σόμπας το αίμα των επαγγελματιών, δεν είχαν λοιπόν τώρα χρήματα στην άκρη για να μπορέσουν να πληρώσουν. Έπρεπε να πληρώσει το κράτος. Και μην ξεχνάτε, κύριε Κουνιάκη, ότι αυτά τα χρήματα δυστυχώς δεν είναι χωρίς επιστροφή. Και θα τα πούμε μετά από ένα χρόνο, να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε. Αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα είναι το πρόβλημα. Γιατί αν οι επιχειρήσεις δεν αντέξουν, κύριε Κουνιάκη, θα έχουμε χιλιάδες απολύσεις και αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας. Θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό κάποια πραγματάκια να πούμε, ότι 6/5 υλοποίησαμε κάποια σεμινάρια για τα υγειονομικά πρωτόκολλα σαν επιμελητήριο. Mm-hmm. Είχε τεράστια ανταπόκριση. Πάνω από 400 άτομα είχαν μπει εκείνη την ημέρα στην πλατφόρμα του επιμελητηρίου για να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια. Αυτό πραγματικά με χαροποίησε πάρα πολύ και θα τα ξαναεπαναλάβουμε, γιατί είχαμε και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορέσαν να τα παρακολουθήσουν στις 2 Ιουνίου ξανά. Άρα λοιπόν όσοι δεν μπόρεσαν την πρώτη φορά να μπουν τη δεύτερη στις 2 Ιουνίου. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι στις 19/5 μέχρι 23 θα έχουμε στην Λευκάδα και την κυρία Βανδύ. Σοβαρά. Με την εκπομπή που κάνει τώρα το στο Μέγα. Ναι, το κυνηγάμε από το Μάρτιο, κύριε Κουνιάκη. Αθόρυβα, σταθερά, κάνουμε δουλειά εμείς σαν επιμελητήριο. Και θα είναι το πρώτο από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και φέτος το νησί μας, έτσι ώστε να το διαφημίσουμε, για να μπορέσουμε αυτό που είπαμε, να προσελκύσουμε κόσμο και την επόμενη μέρα, στο τέλος της σεζόν, να μπορέσουν οι συνάδελφοι να είναι ευχαριστημένοι κάνοντας ταμείο τελικά. Μάλιστα. Και άλλη μία, να μου επιτρέψει, ότι αύριο η αυριανή μέρα είναι 12 Μαΐου, είναι η μέρα τιμής για τους νοσηλευτές. Σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι την αυριανή μέρα τιμούμε τους ανθρώπους που πραγματικά ένα χρόνο έδωσαν τη ζωή τους μέσα στα νοσοκομεία. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που έβλεπε κάποιος όταν έμπαινε στα νοσοκομεία με το πρόβλημα του κορονοϊού, και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ενώ έκαναν σίγουρα ένα πολύ δύσκολο έργο, παράλληλα αναδεικνύεται αυτό το έργο και η τεράστια σπουδαιότητά τους. Μάλιστα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι οι μαχητές της πρώτης γραμμής, και εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς που προσπάθησαν ένα χρόνο και θα προσπαθήσουν ακόμη, γιατί δεν τελείωσε τίποτα, όπως είπαμε. Έχουμε ακόμα λίγο δρόμο μπροστά μας. Σας κάνουμε λίγο υπομονή. Κύριε Σκαδάρεση, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας και την παρουσία σας στον Πρίσμα 91,6. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ, κύριε Κουνιά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.